Για τον κορονοϊό είχαν φόβο, αλλά τελικά την πάτησαν από πυλώνα φωτισμού, πανόμ και γιούχτας, με τον μεταξύ τους ημιτελικό στο γήπεδο Χερσονήσου, στη ρεβάνς του 3-0 των Αρχανών, να αναβάλλεται. Οι δύο ομάδες και οι διαιτητές πήγαν κανονικά στο γήπεδο, αλλά εκεί συνάντησαν την αστυνομία, η οποία δεν επέτρεψε την διεξαγωγή του αγώνα, όπως ενημέρωσε τον διαιτητή κ. Σαμιωτάκη και τους βοηθούς του. Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο το απόγευμα, κατέρευσε ένας πυλώνας φωτισμού στην δυτική πλευρά του γηπέδου λόγω των δυνατών νοτιάδων. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου από την πλευρά της έκανε αυτοψία στους πυλώνες και εξακρίβωσε ότι υπάρχουν διαβρώσεις στους ιστούς και υπάρχει κίνδυνος πτώσης και για άλλο πυλώνα. Έτσι αποφασίστηκε το γήπεδο να παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας και αποφυγής σοβαρών τραυματισμών. Πάντως οι δύο ομάδες και οι διαιτητές, όπως και η ΕΠΣΕ, ενημερώθηκαν επίσημα μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα και δεν γλίτωσαν την ταλαιπωρία. Εμείς προσήλθαμε κανονικά για το σημερινό ημιτελικό. Μας ενημέρωσαν όμως από το διαιτητικό τρίο ότι δεν θα γίνει ο αγώνας για λόγους ασφαλείας, λόγω προβλημάτων με έναν πυλώνα που έπεσε νομίζω την Παρασκευή και αναγκαστικά αποχωρήσαμε. Είναι όμως πρόβλημα για μας, διότι έχουμε τα play-off τα παιχνίδια που είναι πολύ και σημαντικά για μας. Και μας δημιουργεί έτσι λίγο πρόβλημα για τη συνέχεια της σεζόν. Το γεγονός ότι το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό προκαλεί προβληματισμό στις ομάδες που το χρησιμοποιούν, δηλαδή τη Χερσόνησο, τον Πανόμ της Γούβες και τον Θρίαμβο Αναλήψεως, καθώς θα πρέπει να βρουν τώρα άλλα γήπεδα για αγώνες και προπονήσεις μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα με τους πυλώνες φωτισμού. Όσον αφορά τον ημιτελικό του Πανό με το Γιούχτα, θα οριστεί σε νέα ημερομηνία από την Επιτροπή Κυπέλλου της ΕΠΣΗ.